Γεια, yeah, είμαι η Ελευθερία και εδώ θα δούμε τα πέντε καλύτερα βότανα για την ανοιξιάτικη αποτοξίνωση. Ενδείκνεται ειδικά και για την ανανέωση του σηκωτιού. Πριν συνεχίσω, θα ήθελα να σας παροτρύνω να γραφτείτε στο κανάλι μου. Στην Κινέζικη Ατρική, η εποχή της άνοιξη συνδέεται με το στοιχείο του ξύλου, το οποίο συσχετίζεται με το ύπαρ. Νομίζετε είναι τυχαίο που τόσοι πολιτισμοί συνιστούν νηστείες και αποτοξινωτικά πρωτόκολλα αυτή την εποχή. Όχι βέβαια. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι τα καλύτερα βότανα για την άνοιξη. Το πρώτο βότανο που σας προτείνω είναι το γαϊδουράγκαθο. Το γαϊδουράγκαθο είναι γνωστό για τις αποτοξινοτικές του ιδιότητες, αλλά και για την υπατοπροστατευτική του δράση, για όλο το φάσμα των υπατικών διαταραχών. Πάρτε το βότανο σε έτοιμες κάψουλες με τυποποιημένο εκχύλισμα. Το ενεργό συστατικό βρίσκεται στους σπόρους και συγκεκριμένα είναι η ουσία σιλιμαρίνη, η οποία όμως δυστυχώς δεν διαλύεται ικανοποιητικά στο νερό. Η λατινική ονομασία του φυτού είναι σίλιμπουμ μαριάνουμ. Το δεύτερο βότανο που σας προτείνω είναι το ταραξάκο. Το ταραξάκο είναι άλλο ένα εξαιρετικό βότανο για το ύπαρ. Είναι γνωστό και ως άγριο ραδίκι καθαρίζει το αίμα όπως άλλωστε όλα τα πικρά χόρτα και ενισχύει την υπατική λειτουργία. Συνδυάζεται άριστα με το γαϊδουράγκαθο. Το τμήμα του φυτού που εμφανίζει υπατοπροστατευτική και αποτοξινοτική δράση είναι η ρίζα. Τα υπέργεια στελέχη του φυτού, τα φύλλα δηλαδή, έχουν κυρίως διορητικές και υπακτικές ιδιότητες. Το τρίτο βότανο που σας προτείνω είναι η αγκινάρα, Ποιο είπε ότι χρήσιμε είναι μόνο οι καρδιέ τη Αγκινάρα που χρησιμοποιούμε στη μαγειρική. Χρησιμοποιούμε τα φύλλα και τα κοτσάνια τη. Ιδίω τα φύλλα είναι πλούσια σε κυναρίνη. Ουσία η οποία μειώνει την χολυστερόλη, ενισχύει την πέψη και ελαττώνει τον κίνδυνο για στεφανιαία νόσο και αρτηριοσκλήρινση. Η κυναρίνη διαλύεται ικανοποιητικά στο νερό. Γι' αυτό το αφέψιμα αποτελεί μια καλή μέθοδο πρόσληψής της. Για να μην σας πω ότι μπορούμε να φτιάξουμε και λικέρα αγκινάρας, όπως το κινάρ που παρασκευάζεται από την εταιρεία που διαθέτει το καμπάρι. Το τσάι αγκινάρας είναι δημοφιλές στο Βιετνάμ. Το τέταρτο βότανο που σας προτείνω είναι η γεντιανή. Η ρίζα της γεντιανής αποτελεί δημοφιλές συστατικό σε διάφορα χωνευτικά απεριτήφ, ακόμα και σε ανθρακούχα ροφήματα αποτελεί ένα κορυφαίο χολαγωγό βότανο. Η γεύση της ενδείκνεται μόνο για τους γενναίους. Βασικά, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν πίνεται με τίποτα. Αλλά η πικρή γεύση οφείλεται στα εξαιρετικά συστατικά της που είναι πολύ ευεργετικά για τον οργανισμό. Συγκεκριμένα στην γεντιοπικρίνη που είναι όνομα και πράγμα. Αν θέλετε να γίνετε ειδικοί στην βοτανοθεραπεία, η σχολή μας έχει μία ολοκληρωμένη εκπαίδευση, την οποία μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα jointheflow.net. Και το πέμπτο βότανο που σας προτείνω είναι ο κουρκουμάς, που είναι γνωστό και ως κυτρινόριζα. Βασικά, λίγα βότανα είναι τόσο πολύτιμα όσο ο κουρκουμάς. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στο είδος κουρκουμαλόγκα. Το ενεργό συστατικό του, η κουρκουμίνη δηλαδή, λαμβάνεται από την ρίζα. Ο κουρκουμάς καθαρίζει το αίμα και ενισχύει τις υπατικές λειτουργίες, ενώ αποτελεί εξαιρετικό αντιφλεγμονώδες. Τρεχόντος, διεξαγάγονται πολλές έρευνες γύρω από τις αντικαρκυνικές του ιδιότητες. Η κουρκουμίνη απορροφιέται καλύτερα όταν συνδυάζεται με πιπερίνη, που είναι το ενεργό συστατικό του μαύρου πιπεριού. Γι' αυτό λάβετε τα μέτρα σας. Να παίρνετε τον κουρκουμά μόνο μαζί με φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι. Ορισμένα από τα παραπάνω βότανα, συγκεκριμένα η γεντιανή και το ταραξάκο, είναι αυτό που λέμε ενεργειακά κρύα, ψυχρά βότανα. Συνεπώς, είναι προτιμότερο να μην χορηγούνται σε άτομα με πεπτικές διαταραχές, διότι μπορούν να προκαλέσουν διάρρεια. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Μπορείτε να δείτε περισσότερα για τη δουλειά μου στο Instagram, στο λογαριασμό Flow Athens, αλλά και στα βιβλία μου στο Amazon, όπου με βρίσκετε ως Ελευθερία Μαντζόρου. Να είστε πάντα καλά και εύχομαι καλή ανανέωση.